Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίασή μας. Σας παρακαλώ, γράψτε μου πώς σας ακούγεται ο ήχος για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ξεκινάμε την παρουσίασή μας με κάποιες γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και μετά πάμε στα νέα της εβδομάδας. Οπότε τώρα ξεκινάμε με την παρουσίαση. Καλησπέρα σε όσους μπήκανε τώρα. Και ας αρχίσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα στον πρώτο μας φόντο ένα πίνακα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να διακρίνετε σε αυτό το πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους καθώς και στις λιμενικές περιοχές. Όμως, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, εκτός το ότι έχουν διευκολύνει αρκετά τη ζωή μας, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε πως εδώ έχουμε την υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα της λίστας μας, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, όταν κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και αυτά μάλλον τον κάνουν να ξεχνά πως ο ίδιος καταστρέφει και σκοτώνει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε πως τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν με τη σειρά τους στο περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε στη λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, που αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων. Όμως, κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος, λοιπόν, για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, γιατί στο δεύτερο επίπεδο δεν θα υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, τους οποίες βλέπετε εδώ. Η τεράστια κατανάλωση υλικών και εξόδων προφανώς είναι περισσότερη σε αυτή την περίπτωση. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι παρόμοιο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά
με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε αριστερά το τελεφερίκι και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή. Σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ έχουμε απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογιών χορδής Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσικη, που μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπελείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι κάποια καινούργια εφεύρεση και εδώ βλέπουμε κάποιες διαφορετικές χρήσεις των χορδών που κάνει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές, οι οποίες εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή τους στην ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τις χορδές έχουμε τελικό πλήρωσης που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό της γραμμής, του εσωτερικού της γραμμής, έξω από το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και πάνω από όλο αυτό έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, καθώς και πιο ασφαλείς για τον περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία και τώρα θα σας πω με λίγα λόγια τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε το ευέλικτο, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Εδώ έχουμε το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι η σπυροειδή σωλήνας με σίγμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο αυξήθηκε από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου
Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και το τελευταίο μας όχημα, το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμού της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής που ακούτε αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια πιο καινούργια τεχνολογία έχει φυσικά πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ήδη αρκετές φορές έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμή στην παρουσίασή μας το πόσο είναι σημαντικό και μας ενδιαφέρει το όχημά μας να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Επίσης, είναι τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από ροσιρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύριες εκτάσεις εφορής γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε πως το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το άλλο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα το βαγόνι και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών, οι οποίοι φυσικά ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτό το διάγραμμα το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα της Skyway όμως, που είναι με το πράσινο, παρατηρούμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό το στοιχείο αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα και φυσικά ανθρώπους και μειώνει με τη σειρά του δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που και αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως ξέρετε για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου
είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα τα οποία θα βασίζονται πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Βλέπουμε το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Εδώ έχουμε το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική όρηση, που έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα και συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό και σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ το δικό μας όχημα, αν παρατηρήσατε στο προηγούμενο διάγραμμα, αλλά και σε αυτό διατηρεί το μικρότερο ποσοστό. Σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ το διατηρούν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές τις είδαμε και λίγο νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα, που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, που αυτό μας βάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας, καθώς έχουν και εδώ και εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα δικά μας οχήματα, τα οχήματα της Skyway, παρατηρούμε ότι έχουν και εδώ το μικρότερο ποσοστό, ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Σε αυτό το διάγραμμα, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το Teleferik κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό βλέπουμε άλλα οχήματα, όπως το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος το Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα, που όπως κατευθείαν βλέπετε είναι ένα διαφορετικό διάγραμμα, διότι δείχνει το θετικό στο να έχει κάποιο όχημα τη μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway ως τα πιο ικανά μεταφορικά μέσα. Μετά από αυτό ακολουθεί το μετρό και τέλος με μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τέλος σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο για το αεροπλάνο και αν λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και σας παρουσιάζω τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματικών βοτίων καθώς και μικρών φορτίων. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος οχήματος, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με τυχαία την πιστοποίησή τους. Αναμένονται άλλα 4 είδη, τα οποία θα μας παρουσιάσει η εταιρεία στο προσεγγές μέλλον. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα εύρεσης τεχνίας σε 18 χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής πιστοποίησης και επίδειξης.
κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το ECAFEST και χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Εμιράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στη Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μιλετεριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στο πολυοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες, τις οποίες σίγουρα ξέρετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, όλες τους είχαν μια αρχή. Στην αφετηρία τους, ίσως ποτέ κανένας δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που είναι σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες. Η τεχνολογία Skyway, έτσι και αυτή, ξεκίνησε κάποτε από το μηδέν σαν μία ιδέα ενός επιστήμονα και σιγά σιγά και αυτή εξελίχθηκε σε έργο και πλέον είναι αυτό το έργο για το οποίο ακούμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα, συνεχώς. Και μόνο με αυτό μπορούμε να δούμε πως η εταιρεία μας έχει και αυτή ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της και έχει και αυτή με τη σειρά της να δώσει πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γι' αυτό θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει και αυτά τα μεγάλα ονόματα τα οποία βλέπουμε εδώ. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, μην χάνετε το χρόνο σας, επενδύστε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στην IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία σύνοψη για την πρώτη μας παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, προσπαθεί να τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα να υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat, όπου μπορείτε να γράψετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Και θα προχωρήσουμε στην επόμενή μας παρουσίαση, η οποία είναι σχετικά με τα νέα της εβδομάδας. Τώρα θα την ανοίξω. Να υπενθυμίσω πως για τα νέα της εταιρείας μπορείτε να τα διαβάζετε από το δικό σας back office ή μπορείτε να τα διαβάζετε στα social media που έχουμε για τους επενδυτές και συνεργάτες της εταιρείας. Κάθε εβδομάδα αναρτούμε το σύνδεσμο που θα σας βάλει στην ιστοσελίδα της εταιρείας και μπορείτε από εκεί να διαβάζετε τα νέα της εταιρείας. Είναι καλό να είστε ενημερωμένοι με τα νέα της εταιρείας.
έτσι ώστε να ξέρετε πάντα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας νέο, το οποίο είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 1η του μηνός. Μία μεγάλη αντιπροσωπεία της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου των Εμμυράτων, την ΕΝΟΚ, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νιανικής, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Δοκιμών και Επιστοποίησης της U-Sky. Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου των Εμμυράτων είναι κορυφαίος παγκόσμιος παίκτης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Από την αρχή της ύπαρξής της, η εταιρεία έχει συμβάλει σημαντικά στην διαφοροποίηση της οικονομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Ντουμπάι. Ο όμιλος ΕΝΟΚ εισάγει καινοτόμες προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές στην συνεργασία με πελάτες παγκόσμιας κλάσης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προσπαθώντας για περαιτέρω παγκόσμια επέκταση, η ΕΝΟΚ αναζητά νέες ευκαιρίες για αποτελεσματική επιμελητία των ενεργειακών της πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπρόσωποι του ΕΝΟΚ δεν έχασαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Κέντρο Δοκιμών και Επιστοποίησης U-Sky λίγο μετά την επίσκεψη στο πάρκο SRTI. Τους καλεσμένους τους συνόδευε ο Γενικός Διευθυντής του SRTI. Τους μίλησε προσωπικά για το μεγαλύτερο έργο καινοτομίας της U-Sky Transport. Καθώς εκτελήθηκε η περιοδία U-Sky, οι εκπρόσωποι έγιναν μάρτυρες των φουτουριστικών λύσεων μετακίνησης της U-Sky Transport, συμπεριλαμβανομένου του φιλικού προς το περιβάλλον και άνετου πιστοποιημένου Tropical Unique U-Car και το όχημα υψηλής ταχύτητας U-Flash, καθώς και το U-Cont. Η περιήγηση στο U-Sky ολοκληρώθηκε στα κεντρικά γραφεία της U-Sky Transport, που είναι γνωστή και ως το πράσινο U-House, όπου είναι εγκατεστημένο ένα φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο γραμμικής πόλης U-City. Οι λύσεις U-Sky Transport είναι πάντα ένα πραγματικό όφελος για τους πελάτες σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο επίσης δημοσιεύτηκε στις 1η του μηνός. Οι τεχνολογίες U-Sky γίνονται ολόενα και πιο αναγνωρισμένες σε όλο τον κόσμο. Με την υποστήριξη των συνεργατών μας, η U-Sky Transport και Infrastructure Technology έγινε γνωστή στο Νότιο Σουδάν. Στο πλαίσιο του σύντομου επαγγελματικού του ταξίδιου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αντιπροσωπεία νέων μηχανικών από την Τζούμπα επισκέφτηκε το Κέντρο Δοκιμών και Επιστοποίησης της U-Sky για να μάθει από την εμπειρία του ιδρυτή και γενικού σχεδιαστή της εταιρείας, Ανατολή Ιουνίτσκι. Οι επισκέπτες από το Νότιο Σουδάν ξεκίνησαν το ταξίδι τους από ένα επιβατικό σταθμό, όπου ξεκίνησαν την πιστοποιημένη βόλτα με το τροπικό U-Car. Στο τεχνικό σταθμό, οι νέοι μηχανικοί επισκέφτηκαν την αίθουσα ελέγχου, όπου ο επικεφαλής τεχνικός της εταιρείας μας είπε και μία λεπτομερή ιστορία για τον έλεγχο των οχημάτων. Οι εκπρόσωποι είδαν το U-Flash, όπου το U-Flash υψηλής ταχύτητας στα γραφεία της U-Sky και ένα γραμμικό μοντέλο και ένα μοντέλο γραμμικής πόλης που κατασκευάστηκε ειδικά για το Expo 2020. Μετά την ξενάγηση, οι μηχανικοί προχώρησαν σε μια αίθουσα επισκέψεων όπου πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση των λύσεων της U-Sky. Και αυτά με αυτό το νέο. Προχωράμε στο επόμενό μας, όπου πάλι δημοσιεύτηκε στις 1η του μηνός. Η ομάδα του Skyward Community πραγματοποίησε μια μεγάλη συνέντευξη με τον Ανατολή Ιουνίτσκι, όπου είναι γενικός σχεδιαστής της Stream Technologies και συγγραφέας της τεχνολογίας UST. Σε αυτό, ο Ανατολή Ιουνίτσκι μίλησε λεπτομερώς για τα στάδια ανάπτυξης της εταιρείας, τα έσοδα και την ομάδα του έργου. Επιπλέον, Ανατολή Ιουνίτσκι ανέφερε ποιοι οι τομείς της UST αναπτύσσονται όσο το δυνατόν πιο ενεργά, πώς αλλάζει η στρατηγική της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την
την οικονομική κρίση και σε τι εστιάζει η εταιρεία για επιτυχημένη είσοδο στην αγορά και εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας. Μας λέει, πιστεύουμε ότι η επερχόμενη κρίση θα αυξήσει μόνο τη ζήτηση των κρατών για νέες και πιο αποτελεσματικές λύσεις, όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και τις μεταφορές και τις υποδομές. Και η λέξη υποδομή είναι ακόμα πιο σημαντική από την λέξη μεταφορές. Αυτό ακριβώς προτείνουμε. Η κρίση είναι πιο πιθανό να πλήξει τις υπάρχουσες βιομηχανίες, εργοστάσια, αυτοκινητοβιομηχανίες, επειδή η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού θα μειωθεί σημαντικά. Όμως, η ζήτηση για τεχνολογία που σχετίζεται με την κατασκευή logistics και την χωρική ανάπτυξη εδάφων, χωρών και υπήρων θα αυξάνεται, κάτι που θα εξασφαλίσει την επιτυχία των μεταφορών μας. Βλέπουμε ήδη αυτή την τάση. Η ζήτηση για την τεχνολογία αυξάνεται χρόνο με χρόνο, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Και είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε την καλύτερη τεχνολογία μεταφορών και υποδομής UST στον κόσμο, σε όλους τους πελάτες μας, είπε ο Ανατολή Γιουνίτσκι. Μπορείτε να διαβάσετε για αυτά και άλλα θέματα στην συνέντευξη στο σύνδεσμο που θα βρείτε στο άρθρο. Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα του υλικού, να διαβάσετε τη συνέχεια και να μάθετε περισσότερα για αυτή τη συνέντευξη. Και υπάρχει επίσης και βίντεο, το οποίο επίσης θα βρείτε σε αυτό το άρθρο. Και πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 2 του μηνός. Η Διεθνής Εταιρεία Μηχανικών Unisquisition Technologies ξεκίνησε την επέκτασή της στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπενθυμίζουμε ότι η υπογραφή συμφωνίας με το ΕΦΙΕΣ Σύστημα Μεταφορών της Ινδονησίας θα καταστήσει δυνατή την υλοποίηση έργων υπερυψωμένης διάβασης νέας γενιάς στην περιοχή. Η Γενική Διευθύντρια της UST, Νατζέστα Καθασάρεβα, πιστεύει ότι η είσοδος στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι το αποτέλεσμα της ζήτησης για τολμηρές τεχνολογικές λύσεις και ικανότητας πρόβλεψης τέτοιων απαιτήσεων. Οι λύσεις της UST παρουσιάζονται στα τεχνολογικά πάρκα της Εταιρείας Ανάπτυξης στην Σάρσα και στη Λευκορωσία. Το 2021, στην επικράτεια του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Σάρσα, το συγκρότημα μεταφορών και υποδομών πιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο διεθνής οργανισμό TUVSW. Το 2022 η εταιρεία έλαβε το καθεστώς επιστημονικού οργανισμού στη Λευκορωσία και έγινε η ένατη εταιρεία στη χώρα που κατέχει αυτό τον τίτλο. Και προχωράμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, όπου να υπενθυμίσω για την προσφορά με την οποία μπορείτε να επενδύσετε. Ισχύει, όπως βλέπετε, μέχρι τις 10 του μηνός. Η προσφορά αυτή, Faces of the Future, να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε επένδυση 1 προς 90 και να πάρετε το δικό σας ολόγραμμα με την φωτογραφία σας στο Μουσείο Έκατεχνα Πάρκ. Το ολόγραμμα είναι έτσι όπως το βλέπετε σε αυτό εδώ το slide. Θα μπορείτε να δημιουργήσετε το ολόγραμμά σας μόνο αφού θα έχετε πληρώσει το ποσό της επένδυσής σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Η μία από αυτές είναι με την πληρωμή μηνιαίας δόσης $500 για 10 μήνες ή αλλιώς εφάπαξ το ποσό των $5,000. Υπενθυμίζω πως η προσφορά ισχύει μέχρι τις 10 Μαρτίου και γι' αυτό όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δει αυτή την προσφορά στο δικό του back office και να κάνει επένδυση. Και αυτά είχα να πω για σήμερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει την επόμενη Τρίτη. Θα στείλω και πρόσκληση. Και θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και της εβδομάδας. Ερωτήσεις δεν βλέπω. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!